Καλησπέρα παιδες και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της Νίκης Βόλου από τα Αλόνια στα Σαλόνια. Επεισόδιο νούμερο 48 σήμερα και όπως συνηθίζουμε προχωράμε αρκετά τη χρονιά ανάμεσα στο τέλος του Champions League και στην αρχή του επόμενου γύρου και έχουμε φτάσει πριν τα μάτς με την Tottenham. Σήμερα θα δούμε τα δύο ματσάκια με την Tottenham. Ελπίζω να κάνουμε το βήμα παραπάνω φέτος. Για πρώτη φορά να πάμε στους 8 του Champions League να τα καταφέρουμε. Είναι δύσκολα μάτς. Είδατε ότι κληρωθήκαμε την Tottenham στο Discord. Είδα αρκετοί ότι μπήκατε. Κάποιοι όχι. Δεν πειράζει. Σας προτρέπω όμως να μπείτε γιατί έχουμε το μέσο το οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε πιο εύκολα από κάθε άλλη φορά. Και το μέσο το οποίο συνδέει εσάς μεταξύ σας. Δηλαδή. Το ότι μιλάμε εμείς μέσω των βίντεο μπορείτε να μιλήσετε και με τα υπόλοιπα παιδιά που μας βλέπουν. Είμαστε ένα community, μια παρέα, πολύ ωραία και καλά. Οπότε πάμε να δούμε το χορηγό μας και επιστρέφουμε για να σας αναλύσω το τι έγινε στο πρωτάθλημα όσους μήνες δεν είδατε και έπαιξα μόνος μου. Λοιπόν, το είχαμε αφήσει στο μάτς με τη Μαρσέιγ, συγγνώμη, στο μάτς με την Bayer Leverkusen εδώ πέρα που χάσαμε 5-4 σε ένα πολύ έτσι μάτς γεμάτο συγκινήσεις που λένε και ξεκινήσαμε με, παίξαμε με Λάρισα και κερδίσαμε 2-0, κερδίσαμε 4-0 τον Μπάοκ, 2-0 τον Όφι, 4-0 τον Άρη, βλέπετε γκολ δεν τρώμε με τίποτα. Νικήσαμε στο κύπελο στο πρώτο γύρο το νοκάουτ, στον πέμπτο γύρο δηλαδή, αλλά τον πρώτο νοκάουτ ουσιαστικά με τον Εργοτέλη 2-0. 0-0 με τον Πανιόνιο σε ένα πολύ κακό μάτς αλλά με πολλές αλλαγές, συγκεκριμένα πολύ κακό βράδυ και για τον Φλωρέσκο και για τον Φάμπιο Σίλβα όπως βλέπετε δεξιά. Επιστρέψαμε, κερδίσαμε στις νίκες, και κερδίσαμε τον Άρη μέσα στο κλάν της Βικελίδης 0-2. 1-0 τη δόξα δράμας σε ένα μάτς που πάλι ήμασταν κακοί αλλά βρήκαμε τον γκολ και νικήσαμε. 4-1 την ΑΕΚ, το πρώτο γκολ που τρώμε μετά από πάρα πολύ καιρό στο πρωτάθλημα, από εκείνο το 3-1 με τον Αστέρα Τρίπολης αυτό εδώ. Στο επόμενο μάτς με τον Εργοτέλη κερδίσαμε 3-0 και περάσαμε στην επόμενη φάση εύκολα. 0-0 με τον Όφι, πολύ κακή εμφάνιση και εδώ. Νομίζω και χαμένο πέναλτι από τον Φάμπιο Σίλβα, ναι, το βλέπετε. 1-1 με τον Ολυμπιακό και εδώ αρχίζουν και με ζώνουν λίγο τα φίδια ότι έχουμε κάνει δύο αρνητικά αποτελέσματα. Αρνητικά, δύο ισοπαλίες ουσιαστικά. Όχι ότι μας επηρεάζει σε κάτι, απλά κυρίως για το momentum της ομάδας. Επιστρέφουμε στις νίκες εμφατικά 3-0 τον Ατρόμητο. 5-1 τον Πανιόνιο στον πρώτο αγώνα του έκτου γύρου, του προημιτελικών δηλαδή του κυπέλου και κλείσαμε τη σεζόν αίτητη με νίκη 2-1 επί του Παναθηναϊκού με ανατροπή, είχε προηγηθεί 26-44 και 84 τα γκολ τα δικά μας και όπως θα δείτε εδώ πέρα κλείσαμε τη σεζόν αίτητη με 60 βαθμούς, με 3 ισοπαλίες, 1-1-1 και 2-0-0. Όλα τα υπόλοιπα μάτς τα κερδίσαμε με 50 goal difference, 42 Ολυμπιακός, 42 ΠΑΟΚ βαθμούς, 39 η ΑΕΚ, 32 Ατρόμητος και 29 ο Άρης. Με αυτές τις ομάδες θα παίξουμε στο Champions League Group και ο Πανιώνης με 27 7ος, ο Όφι 8ος με 25, ο Παναθηναϊκός 9ος με 23 και διώξαν και τον προπονητή τους, πολύ κακή χρονιά για τον Παναθηναϊκό ενώ πέρσι τα είχε πάει καλά. Αλλά έφυγε ο Λουτσέσκου, πήγε στην Manchester United και χάλασε η ομάδα. Λάρισα 10η με 19, η δόξα δράμας 11η με 16 και ο Αστέρας Τρίπολης τελευταίος με 10 βαθμούς μόλις, μία νίκη μόλις. Βέβαια και η νίκη μάλιστα από τον Παναθηναϊκό, δηλαδή καταλαβαίνεις πόσο τραγική σεζόν έχει κάνει ο Παναθηναϊκός φέτος που έχει χάσει από τον Αστέρα Τρίπολης μέσα στο παιχνίδι εδώ πέρα, αυτόν τον Αστέρα Τρίπολης που έχει κάνει μόλις μία νίκη. Εδώ αυτές οι ομάδες θα παλέψουν για το ποιες θα μείνουν. Λογικά Πανιόνιος, Όφι και Παναθηναϊκός δεν θα έχουν θέμα. Λάρισα, δόξα δράμας και Αστέρας Τρίπολης θα προσπαθήσουν μία εκ των οποίων να σωθεί. Και να δούμε λίγο και γενικά. 56 γκολ βάλαμε μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Η καλύτερη επίθεση. Δεχτήκαμε 6 γκολ σε 22 μάτς. Η καλύτερη άμυνα. 21 κίτρινες. Κάτω από μία κίτρινη ένα μάτς. Καμία κόκκινη και 7.859 εισιτήρια μέσω όρο έχουμε. Τη σεζόν 20 γκολ μέχρι τώρα Φάμπιο Σίλβα και λοιπά τα βλέπετε εδώ πέρα. Οπότε Νίκη Βόλου τότε να λοιπόν οριακό βασικά φαβορεί τότε να με δύο απόδοση 3-20 εμείς 3-20 και το Χ προπονητής τότε να ο Ποτσετίνο ο οποίος βρίσκεται εδώ πίσω μου
και διαιτητής ο Μάρκο Φρίτζ, ο Γερμανός, στο Elite Development Group με 3 αστεράκια, 8.38 rating φέτος, σε 210, γενικά βασικά, από την αρχή του save, σε 213 μάτς έχει 32 κόκκινες, 507 κίτρινες, 11 πέναλτι για τους γηπεδούχους, 16 πέναλτι για τους φιλοξενούμενους. Σφυρίζει γενικά Champions League ο συγκεκριμένος, από ό,τι φαίνεται, sold out το μάτς, προφανώς 9.000 εισιτήρια έχουν πουληθεί, θα είναι κατάμεστο ο Τάκης Νοτόπουλος, άλλη μια γιορτή για το Βόλο. Και να πω ότι δεν θα παίξει ο Μάριο Φερέιρα διότι είναι τιμωρημένος και άλλοι δεν θα παίξουν, θα τους δείτε τώρα. Δεν θα παίξει ο Φάμπιο Σίλβα, ο οποίος κόλλησε έναν ιό λίγες ημέρες πριν το μάτς με την Τότεναμ. Και ο Φιλίπε Σοάρες, ο οποίος χτύπησε και θα μείνει 4 εβδομάδες εκτός. Δυστυχώς τον χάσαμε. Ο Μαντί Καμαρά, ο οποίος σας είχα πει ότι είχε σπάσει το πόδι του, του μένουν 3 μήνες ακόμα, δεν θα παίξει καθόλου φέτος ο Μαντί Καμαρά ξανά. Και όπως βλέπετε τον έβγαλε και από τη δήλωση. Αυτά θα παίξουν. Δεν μπορεί να παίξει και ο Φέρερ γιατί είναι απέναντι στην Τότεναμ. Δεν τον αφήνει η ομάδα η οποία μας τον έχει δανείσει. Οπότε δύσκολα τα μάτς με την Τότεναμ. Σε αυτό θα έχουμε αρκετές απουσίες. Είναι και το γηπεδούχο παιχνίδι. Πάμε να δούμε. Τα λέμε στα πάμε στα αποδυτήρια να διαλέξω την ενδεκάδα και τα λέμε στο αγωνιστικό χώρο για να τη δείτε κι εσείς. Με περιορισμούς η ενδεκάδα, πάμε από τους φιλοξενούμενους Ρούγι κάτω από τα δοκάρια, Ζιράρ, Τζόναθαν, Τα, Ρούμπεν Ντίας, Ρότζερς στην άμυνα, Ντίερ και Έριξεν τα χαφ, Ντεμπελέ, Καραμόκο Ντεμπελέ, Φιλίπε Δεκάρη, Σίστο αριστερά και στην κορυφή, Χάρι Κέιν, έχει αφήσει στον πάγκο παιδιά Γκέμπελς. Ποτσετίνο. Για εμάς, Βιλαβιτσένσιο, Νόρεστραν, Μαυροπάνος, Μακρόρη και Χανιώτης στην άμυνα. Τσαλίκ, Γιαλτσίν, Μούρτζια και Χάρπερ στη μεσαία γραμμή. Λιμιός δεξιά. Φλωρέσκο αριστερά και στην κορυφή. Κρυβόγε, Σάριτς, Χότζιτς. Ξεκινάει το μάτς και θα πούμε στους παίκτες μας να τα δώσουμε όλα, να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Φέτος που βγήκαμε δεύτεροι, οι ομάδες πήγαν και βγήκαν κανονικά οι καλές πρώτες και οι πιο αδύναμες στη δεύτερη θέση. Οπότε. Το manager λειτουργήσε λογικά τη μόνη χρονιά που βγήκαμε δεύτερη στον όμιλο. Οπότε έχουμε κάνει ήδη 2 shoot στο πρώτο δεκάλεπτο χωρίς να είναι στο τέρμα. Τώρα 3 shoot με ένα στο τέρμα, ή τότε να με έχει ένα shoot και αυτό στο τέρμα. Το θέμα είναι να μην φάμε goal σε αυτό το match. Να μην φάμε goal σε αυτό το match γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Έχουμε δει ότι έχουμε αποκλειστεί στα εκτός έδρας goal στα προηγούμενα knockouts που έχουμε δώσει στην Ευρώπη. Το σημαντικό είναι να μην φάμε goal και ας κερδίσουμε ένα 0. Με το ζόρι δηλαδή, αν συζητήσουμε για να κερδίσουμε. Ρότζερς εδώ πέρα, μην τον κλαδέψετε από πίσω, τον πιέζουν αρκετά, γυρνάει την μπάλα στο Ρούγι. Θα δώσει στο Ρούμπεν Ντίας, ο Ρούμπεν Ντίας θα αλλάξει για τον Τα, ο οποίος καταφέρνει και δίνει στον Έριξεν, ξανά στον Τα. Ρούγι, τον πιέζουν οι επιθετικοί μας, θα διώξει όπως, παραλίγο να γίνει λάθος εκεί πέρα. Παιδιά, ο Μπελανόβα μέχρι τώρα είναι ο MVP του πρωταθλήματος σε βαθμολογία και από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας. Δεν ξέρω τι φάση, είναι καλός. Αλλά ο Νέρεστραντ είναι καλύτερος. Οπότε γι' αυτό παίζει αυτός. Λιμιός τώρα από τα δεξιά, για να δούμε. Λιμιός συγκλίνει. Συγκλίνει και τη φέρνει την μπάλα στο δεξί. Δίνει στο Σάριτς Χότζιτς. Φλωρέσκου. Φλωρέσκου το σούτ, την μπάλα στο δοκάρι και έρχεται ο Σάριτς Χότζιτς. Πρόχνει την μπάλα στα δίχτυα. 1-0 ανοίγουμε το σκόρ με τον Κροάτι. Με τεχνιβόγια Σάριτς Χότζιτς. Πολύ ωραία αντεπίθεση για την ομάδα. Ανοίγουμε το σκόρ. Ο Ρούγι έκανε λάθος. Ήταν φαλτσαριστό αρκετά το σούτ του Φλωρέσκου. Απεκρούει, στέλνει την μπάλα στο δοκάρι. Η μπάλα ξαναχτυπάει πάνω του και ουσιαστικά εκεί ψιλομπερδεύεται ο Ρούγι. Δεν ξέρει τι να κάνει. Προσπαθεί να μαζέψει την μπάλα. Αλλά ο Σάριτς Χότζιτς με το εξαιρετικό positioning του ξεπετάγεται μέσα από τις σκιές, μέσα από την άμυνα και σπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα. 1-0 στο 25, στο 24, συγγνώμη, για την ομάδα μας. Πολύ καλή παρουσία μέχρι τώρα της ομάδας. Πολύ καλή. Στο 32, με τον Σάριτς Χότζιτς στο φάουλ, διώχνουν οι αμυντικοί. Χάρπερ. Χάρπερ αλλάζει πάρα πολύ ωραία για τον Σάριτς Χότζιτς. Μαυροπάνος. Μαυροπάνος ξανά στον Χρυβόγε. Πέναλτι για τον Φλωρέσκου. Τον κράτησε εκεί ο Ζιράρ. Προσπάθησε ο Φλωρέσκου να κινηθεί προς την μπάλα. Αλλά ο Ζιράρ τον κράτησε. Και το πέναλτι θα το εκτελέσει ο Μούρτζια, νομίζω. Μούρτζια θα χάσει το πέναλτι. Θα πέσει σωστά ο Ρούγι και θα διώξει την μπάλα. Είδατε που χρειαζόμασταν τον Φάμπιο Σίλβα για τα πέναλτι. Το είδατε. Κρίμα, πραγματικά. Θα κάναμε το 2-0 εκεί πέρα και ποιο μα πιάνει μετά. Πραγματικά κρίμα. Τώρα το 1-0 είναι τόσο ρευστό. Ανά πάσα στιγμή με τέτοια ομαδάρα που έχει τότε να
θα μπορεί να μας βάλει γκολ και να φέρει το μάτς στα ίσα. Και το κακό είναι ότι χάνουμε ουσιαστικά την ψυχολογία του Μούρτζη, ο οποίος πλέον το rating του όλο και θα πέφτει μέχρι που θα πάει 5,8-5,9 και θα τον κάνω αλλαγή. Μακάρι να διαψευστώ, βλέπετε 6,1 πήγε κιόλας. Κόρνερ με τον Όρεστραντ, δίνει στον Σαλίχ Γιαλτσίν. Ξανά η σέντρα τον Όρεστραντ. Φλωρέσκου παίρνει την κεφαλιά προς τα πίσω, διώχνει ο Καραμόκο Ντεμπελέ. Και ο Μακρόρι έχει την μπάλα. Μακρόρι. Μακρόρι δίνει στον Χανιώτη. Χανιώτης στο Φλωρέσκου. Φλωρέσκου τη φέρνει στο δεξί, είναι καλό το σουτ, 2-0 ο Φλωρέσκου. Δεν καταλαβαίνουμε από χαμένα πέναλτι, ρε φίλε. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Άντρεϊ Φλωρέσκου 2-0. Πραγματικά η καλύτερη μεταγραφή της φετινής χρονιάς, ο Φλωρέσκου, μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Άξιζαν τα λεφτά που δώσαμε στον Ολυμπιακό και τον φέραμε. Η μπάλα πήρε πολλά φάλτσα και ουσιαστικά αναπαύτηκε στην εστία. Δεν ήταν δυνατό το σουτ, αλλά ήταν αρκετό, αρκετά τεχνικό για να μπερδέψει το Ρούγι και να τον νικήσει κατά κράτος. 2-0 στο ημίχρονο, θα μπορούσαμε να ήμασταν και 3-0. Είμαστε πολύ καλύτεροι από την Τότεναμ. Το σημαντικό, ξαναλέω, είναι να μην φάμε γκολ. Να μην φάμε γκολ από την Τότεναμ μέσα στην έδρα μας, γιατί έπαιξε ρόλο την προηγούμενη φορά που αποκλειστήκαμε από την Μαρσέι και από την Ίντερ πιο παλιά. Έπαιξαν ρόλο. Να μην φάμε γκολ και ας πάμε με 2-0 μέσα στην Αγγλία, παρά αν μου πει κάποιος 4-1, ας πούμε. Το προτιμώ. Χανιώτης. Χανιώτης εδώ πέρα δίνει στο Φλωρέσκου. Φλωρέσκου θα χάσει την μπάλα πάρα πολύ εύκολα από τον Ντεμπελέ. Ξανακερδίζει όμως ο Ρουμάνος και δίνει στο Λιμιό. Ψιλοπαρακινδυνευμένα, αλλά ο Λιμιός ελέγχει. Γέννημα θρέμα Νέα Ιωνία ο Λιμιός. Νόρεστραντ. Νόρεστραντ από τα δεξιά. Κλείνεται. Θα βγάλει τη σέντρα. Είναι καλή. Διώχνει ο Ζιράρ. Ο παίχτης που έκανε το πέναλτι. Χανιώτης στον Γιαλτσίν. Ξανά στο Χανιώτη. Ωραία στο Φλωρέσκου. Φλωρέσκου τη φέρνει στο αριστερό. Θα βγάλει τη σέντρα. Είναι καλή η κεφαλιά του Λιμιού. Παραλίγο. Παραλίγο να κάνουμε το 3-0. Ο Μούρτζια συνεχίζει να μην παίζει καλά. 6,2 τώρα αρχίζει και ανεβαίνει. Ελπίζω να πάρει τα πάνω του τώρα. Όχι, ξανά πέσει 6,1. Okay. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο 57. Γίνεται πιο δημιουργική, θα τους πω. Και να δούμε τη φάση με τον Ρούμπεν Δίας. Ρούμπεν Δίας δίνει στον Φιλίπε. Τον Έριξεν. Εκείνος τον Ντίερ. Ή Ντάιερ. Όπως θέλετε πείτε τον, εγώ θα τον λέω Ντίερ. Μην με διορθώσετε κάτω στα σχόλια, δεν έχει νόημα. Δεν λέω ποιο είναι το σωστό, απλά έτσι τον λέω. Οκ. Okay. Λοιπόν, διώχνουν εδώ πέρα. Νόρεστραντ δίνει στον Βιλαβιτσέντσιο. Κερδίζουμε την μπάλα. Φλωρέσκου από τα αριστερά. Για να δούμε. Φλωρέσκου και αρχίζει και καλπάζει. Καλπάζει ο Φλωρέσκου. Να δώσει μια πάσα ο Φλωρέσκου. Θα κάνει το σούτο ο Φλωρέσκου. Θα μαζέψει ο Ρούγι. Εύκολα. Δεν ήταν κάτι. Δεν ήταν τόσο καλό το σούτ. Ήταν απλά δυνατό. Λοιπόν, αλλαγή. Μούρτζια εκτός, μέσα ο Ζυγογιάννης. Θα έρθει ο Χάρπερ σαν box to box και θα περάσει ο Ζυγογιάννης σαν advanced playmaker. Στην φυσική του θέση δηλαδή. Και στο φυσικό του ρόλο. Στο 70 έχουμε φτάσει. Η τότε να μην είναι καλύτερη σίγουρα αυτό το δεύτερο ημίχρονο από το πρώτο. Αλλά εμείς συνεχίζουμε και κερδίζουμε αρκετά ωραία. Και στιβαρά παίζουμε. Κάνουμε το λάθος και χάνουμε την μπάλα εδώ πέρα. Με τον Φιλίπε βγάζει την αντεπίδεση Τότεναμ. Λούκας Μόουρα, ο οποίος είναι πάρα πολύ γρήγορος και εξαιρετικός παίχτης. Μαυροπάνος, δίνει στο Μακρόρι. Βέβαια έχει μεγαλώσει εδώ ο Λούκας Μόουρα. Ο Μακρόρι βγάζει ωραία μπαλιά για το χτυπόγιο Σάριτς Χότζιτς. Ο Τα δίνει στο Ρούγι, παραλίγο να γίνει το λάθος. Ξανά Ρούγι εκεί πέρα το ψάχνει με τις κοντινές μπαλιές. Και ο Κέιν φεύγει από την άμυνα. Κέιν απέναντι στον Βιλαβιτσέντσιο και θα φάμε τον γκολ. Το 2-1 για την Τότεναμ. Ουσιαστικά στην πρώτη φάση, έτσι μεγάλη φάση, κλασική ευκαιρία της Τότεναμ. Η μπαλιά του Τα είναι όλα τα λεφτά. Εντάξει, βγαίνουν αυτές οι μπαλιές, παιδιά, το ξέρουμε. Και ο Κέιν δεν μπορεί ο Βιλαβιτσέντσιο να διώξει. Είναι ο Κέιν, ρε παιδιά. Έχει 15 γκολ ήδη φέτος. Και καπάκια φάση. Τα καπάκια με τη σέντρα δείχνει φάση το παιχνίδι. Ελπίζω να είναι για εμάς και όχι για αυτούς. Μαυροπάνος. Βέβαια και το 2-1 μας έχει κάνει ήδη πολύ μεγάλη ζημιά. Μαυροπάνος γυρνάει πίσω στο Βιλαβιτσέντσιο. Πιέζονται οι παίχτες μας. Διώχνουν εδώ πέρα οι. Ξανακερδίζουμε εμείς. Διώχνουν οι παίχτες Τότεναμ. Μακρόρι προσπάθησε εκεί πέρα να βγάλει μια παλιά. Χτύπησε πάνω στους παίχτες Τότεναμ. Ευτυχώς κατέληξε πάλι σε εμάς. Ξανά στον Σκοτσέζο. Ο Μακρόρι δίνει στο Χανιώτη. Χανιώτη στο Ζυγογιάννη. Ζυγογιάννη στο Φλωρέσκου. Ωραία εκεί πέρα το τριγωνάκι για να ξεμαρκαριστούμε. Φλωρέσκου θα δώσει στο Χρυφόγε Σάριτ Χότζιτ. Το πλασέ είναι εξαιρετικό. Με το αριστερό 3-1 από τον Κροάτη, ο οποίο έχει πάρει το όπλο του και πυροβολάει. 3-1 με έναν εξαιρετικό Σάριτ Χότζιτ σήμερα.
Πολύ ωραία η πάσα επίσης του Φλωρέσκου, η κίνηση στον κενό χώρο του Χουφόγε. Οριακό offside είναι. Καλύπτεται, εννοώ ότι είναι οριακά καλύπτεται ο Χουφόγε Σάιτ. Θα το δούμε και εδώ πέρα στη φάση. Έπαιξε με τα εκατοστά εκεί πέρα ο Χουφόγε και το πλασέ δεν αφήνει περιθώρια αντίδραση στο Ρούγι, γιατί η μπάλα χτυπάει στο δοκάρι και καταλήγει γκολ. Δεν μπορούσε ακόμα και ο καλύτερος θεματοφύλακας να το βγάλει εκεί πέρα, γιατί η μπάλα πλέον έχει εξωστραγγιστεί στο δοκάρι και έχει αλλάξει πορεία. Έχουν αλλάξει όλα πάνω στην μπάλα αυτά. Φάλτσα, τα πάντα. Οπότε δεν είναι εύκολο. Σαλίχη Αλτσίνη είναι αρκετά κουρασμένο. Θα βάλουμε Τριανταφυλλίδη. Και στη θέση του Λιμιού θα βάλουμε Τσαλικίδη. Θα έρθει ο Φλωρέσκο από τα δεξιά και θα πάει ο Τσαλικίδης από τα αριστερά. Θα δώσω και έναν έπαινο την ομάδα. Στο 89 φάση τώρα για την Τότεναμ. Ρότζερς δίνει στον Φιλίπε. Ξανά Ρότζερς. Έριξεν. Θέλει προσοχή τώρα εδώ πέρα. Έριξεν δίνει στον Τζέτσον Φερνάντες. Κλέβουμε με τον Ζυγογιάννη. Ζυγογιάννης θα κάνει λάθος πάσα. Όμως ο οποίος Ζυγογιάννης δεν είναι θετικός από τη στιγμή που έχει μπει. Γκέμπελς μέσα στην περιοχή κοντράρει πάνω στον Όρεστραν, ο οποίος θα πάει πρώτος στην μπάλα. Ελέγχει, δίνει στον Μαυροπάνο. Μαυροπάνος στον Τριανταφυλλίδη. Τριανταφυλλίδης θα ψάξει με ψηλή παλιά τον Σάριτς Χότζιτς, ο οποίος μπαίνει μέσα στην περιοχή. Σάριτς Χότζιτς! Απαπα, βάλτο μωρέ, κάνει το χατρίκ σου να τελειώσει και να φύγουμε. Κόρνερ με τον Φλωρέσκου. Είναι ο Μαυροπάνος μέσα στην περιοχή, δίνει στον Χάρπερ, το σου του Χάρπερ περνάει λίγο ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι, ελάχιστα. Παρά λίγο είχαμε δύο τεράστιες ευκαιρίες να κάνουμε το 4-1 στο συγκεκριμένη στιγμή, που θα ήταν, ίσως να ήταν τα φόπλακα για την τότε να μην, ίσως να παίξει ρόλο που δεν βάλαμε το τέταρτο γκολ. Ελπίζω όχι, είναι τεράστια η νίκη μέσα στην έδρα μας απέναντι στην Τότεναμ. Το σημαντικό είναι όμως όταν πάμε στο καινούριο υπερσύγχρονο γήπεδο της Τότεναμ να μην λυγίσουν τα πόδια, να μην κοπούν τα γόνατα και η ομάδα να μπει μέσα, να παίξει όσο χρειάζεται να παίξει και να πάρουμε την πρόκληση για τους 8 του Champions League. Βέβαια, ο επαναληπτικός θα γίνει κοντά σε ένα μήνα περίπου, οπότε έχουμε μέλλον. Λοιπόν, προχωρήσαμε και παίξαμε κάποια ματσάκια με τις ομάδες τις ελληνικές για το πρωτάθλημα και για το κύπελο. Κερδίσαμε και ένα 1-0 τον Πανιόνιο, που περάσαμε στον ημιτελικό που θα αντιμετωπίσουμε τον Ολυμπιακό, το βλέπετε εδώ πέρα. Και κερδίσαμε 2-0 τον ΠΑΟΚ με γκολ του Φερέιρα και του Αλεσάνδρο Μουρτζία, επέστρεψε ο Φερέιρα. Και 3-1 τον Ατρόμητο με 2 γκολ του Χουρβόγε Σάριτς Χότζιτς και ένα γκολ του Φλωρέσκου. Είχε μειώσει προσωρινά, είχε μειώσει 3-1 ο Ατρόμητος, μείωσε. Και 4-0 τον Άρη, πολύ εύκολα στο Τάκη Σιεντόπουλος. Με 2 γκολ του Φάμπιο Σίλβα, ο οποίος επιστρέφει από τον τραυματισμό του. Τσαλικίδης και Φερέρ τα άλλα 2 γκολ. Και προετοιμαζόμαστε για το μεγάλο μάτς με την Τότεναμ μέσα στο Tottenham Hotspur Stadium. Το καινούριο του γήπεδο που είναι εξαιρετικό. Το έχετε δει όλες τις φωτογραφίες, πόσο τέλειο γήπεδο είναι. Θα πάμε εκεί πέρα. Ελπίζω χωρίς άγχος. Ελπίζω να μπούμε και να παίξουμε όπως θα παίζαμε σε κάθε άλλο μάτς. Και επιτέλους να πάρουμε την πρόκριση που αναζητούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια στους 8 του Champions League. Και από εκεί και πέρα, ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει, θα το προσπαθήσουμε. Οπότε πάμε στο μάτς. Τότε να νίκη Βόλου λοιπόν στην Αγγλία, στο Λονδίνο. 2 απόδοση δίνουν για νίκη της Τότεναμ. 3-20 το διπλό, 3-20 και το χ. Πάλι δίνουν φαβορί την Τότεναμ. Δεν με χαλάει, ας κερδίσει Τότεναμ, ας κερδίσει 1-0. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Διαιτητής είναι ο Αντώνιο Μιγγέλ Ματέου Λαχόζ, ο οποίος είναι Ισπανός από το Elite Group. Σε 298 μάτς έχει 44 κόκκινες, 741 κίτρινες, 8-0-7 rating. Μοιρασμένα τα πέναλτι και στις γηπεδούχους και στους φιλοξενούμενους, από 15 στην καθένα. Προπονητής ο Ποτσετίνο, τον οποίο το βλέπετε εδώ πάνω από τον ώμο μου. Και προφανώς θέλουμε να μπούμε δυνατά. Πάμε στα αποδυτήρια να κυρώσουμε την εντεκάδα και τα λέμε στο αγωνιστικό χώρο για να τη δείτε και εσείς. Λοιπόν, τότε να νίκη Βόλου για την εντεκάδα τη δικιά μας. Βιλαβιτσέντσιο, Νόρεσταν, Μαυροπάνος, Μακρό, Ριχανιώτη στην άμυνα, Σαλίγια, Αλτσίνη, Μούρτζια και Χάρπερ στη μεσαία γραμμή. Φλωρέσκου δεξιά, Περέιρα αριστερά και στην κορυφή Σάριτς Χότζιτς. Για την τότε να Ρούγι, Ζιράρτ, Τζόναθαν Τά, Ρουμπεν Δίας, Κβένα, Κουιζάντσε, Ντίερ, Σίστο, Έριξεν, Καράμο, Κοντεμπελέ και Χάρι Κέιν. Λοιπόν, θα τους πω ότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε να εφησυχαστούμε και να πάμε να πάρουμε την πρόκριση. Το μάτς ξεκινάει στη σέντρα, είναι η Τότεναμ. Έχω κάνει κάποιες αλλαγές στην τακτική, κυρίως για να μην πιέζουμε τόσο ψηλά, να μην προσπαθούμε να βγούμε γρήγορα στην επίθεση και τέτοια πράγματα. Όταν χάνουμε την μπάλα, να γυρνάμε προς τα πίσω και να κλείνουμε τους χώρους. Γιατί η Τότεναμ θα χτυπήσει στην ταχύτητα, θα χτυπήσει στην κόντρα. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχει τρομερούς παίκτες και το 3-1 είναι μεγάλη έκπληξη που έχουμε καταφέρει να πάρουμε μέσα στην έδρα μας. Και αυτό το εκτός έδρας γκολ μπορεί να μας τυχιώσει. Χάρπερ χάνει την μπάλα πάρα πολύ εύκολα. Ποιον εσύ το έχει την μπάλα εδώ.
Ο Σίστο θα κάνει το shoot, η μπάλα θα περάσει out. Ωραία, ευτυχώς. Ευτυχώς, από τον ποιον είναι Σίστο. Στο 10 έχουμε φτάσει. Γίνεται πιο δημιουργική, θα τους πω. Έχει ξεκινήσει καλά η Tottenham. Εμείς δεν έχουμε κάνει ούτε shoot. Κακό αυτό, ωστόσο. Η αλήθεια είναι ότι το φοβάμαι πάρα πολύ το match, διότι τα προηγούμενα χρόνια μας έχει πάει... Μας έχει πάει εμπλοκή. Για να δούμε το corner του Φερέιρα. Η μπάλα στρώνεται στο Μακρόρι από λάθος του Ρούγη, ίσως και επιθετικό φάουλ, αλλά ο Ρος Μακρόρι κάνει το 0-1. Ανοίγουμε το σκορ από μια ανύποπτη φάση τελείως. Η μπάλα στρώθηκε στο Μακρόρι. Κοιτάξτε, ο Ρούγη ίσως να του γίνεται και επιθετικό φάουλ εκεί πέρα, δεν ξέρω. Ή μπορεί να χτύψει πάνω σε δικό του παίχτη. Υπήρχαν και δικοί μας εκεί πέρα. Ναι, και όπως έλεγα, το μάτι το φοβάμαι πάρα πολύ. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό αυτό το εκτός γκολ που έχουμε βάλει αυτή τη στιγμή. Το φοβάμαι πάρα πολύ γιατί έχουμε ξαναυπάρξει εδώ πέρα στους 16 του Champions League και έχουμε χάσει από τα εκτός έδρας γκολ. Ο Φερέιρα κλέβει. Ο Τα βγαίνει εδώ πέρα, διώχνει πάνω στον Όρεστραντ. Ο Όρεστραντ δίνει στο Φλωρέσκου και ετοιμαζόμαστε για την επίθεση. Με τον Ρουμάνο το Φλωρέσκου να έχει την μπάλα, να δίνει στον Σάριτς Χότζιτς. Εκείνος χάνει την μπάλα από τάκλι μέσα στην περιοχή. Ο Ρούγι οπλίζει και απομακρύνει. Αλλά εκεί πέρα είναι μόνο ο Μακρόρι, κανένας άλλος, και δίνει στο Γιαλτσίν ξανά στο Σκοτσέζο. Ο Σκοτσέζος γυρνάει πίσω την μπάλα στον Περουβιανό, τον Βιλαβιτσέντσιο, ο οποίος δεν πιέζεται ιδιαίτερα. Βασικά καθόλου, δίνει στο Μαυροπάνο. Ο Μαυροπάνος δίνει στον Νόρεστραντ. Ο Νόρεστραντ στον Χάρπερ. Μούρτζια. Γιαλτσίν. Ο Γιαλτσίν ψάχνει μια παλιά για τον Σάριτς Χότζιτς. Έχει γίνει το λάθος από τον Τα. Σάριτς Χότζιτς 2-0 μέσα στην έδρα της Τότεναμ. Από τον εκπληκτικό Κροάτι που κάνει μάγια. Σάριτς Χότζιτς 0-2, 11 τον γκολ φέτος. Είναι ξεκάθαρα ο πρωταγωνιστής της σειράς, αυτού του ζευγαριού, ο Σάριτς Χότζιτς. Εδώ το λάθος από τον Τα είναι τραγικό. Ο Σάριτς Χότζιτς με το αριστερό και ο Ρούγι δεν μπορεί να μαζέψει την μπάλα. Ίσως να φταίει και ο Ρούγι, ωστόσο απλά έπεσε. 6,4 φταίει. 6,4 ο Αργεντίνος, 6,3 τώρα. Πολύ, πολύ σημαντικό αυτό το 0-2. Νομίζω μας δίνει τερά. Και δεν είναι εδώ. Red Bull, Red Bull, στη λεχορηγία, ξέρεις εσύ. Με 3 shoot, 3 στο τέρμα, έχουμε πετύχει 2 goal. Πολύ καλή εμφάνιση. Κοινική θα τη χαρακτήριζα, όπως πρέπει. Οι αλλαγές στις τακτικές βοήθησαν. Να δούμε εδώ πέρα τη φάση. Ο Τα γυρνάει στον Dier, ο οποίος Dier κάνει το 1-2 και μειώνει για την Tottenham. Βέβαια η Tottenham για να περάσει αυτή τη στιγμή θέλει 5 γκολ συνολικά, άλλα 4 δηλαδή. Ναι, πρέπει να νικήσει 5-2. Ναι, για να πάει 6-5 συνολικό σκορ. Γιατί με το 4-2 περνάμε εμείς. Έχουμε καλύτερα εκτός έδρας γκολ, περισσότερα. Λοιπόν, το ημίχρονο έχει τελειώσει. Θα τους πω ότι μπορεί να κερδίζουμε, αλλά υπάρχει ένα ακόμα ημίχρονο και όλα μπορούν να γίνουν. Τα έχω δει όλα στη ζωή μου. Δεν έπρεπε να τους πω αυτό. Ωστόσο, στο ημίχρονο τώρα εδώ πέρα, να γίνουν πιο δημιουργικοί. Βέβαια, το match ξεκινάει. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκινάει με φάση για εμάς, αλλά θα την κόψει κάπου εκεί πέρα το manager. Δεν θα την αφήσει να εξελιχθεί. 6,3 ο Φλωρέσκου δεν παίζει καλά. Θα μπορούσε να γίνει μια αλλαγή και θα γίνει στο 50. Θα βγει ο Φλωρέσκου για να μπει ο Τσαλικίδης, θα έρθει ο Φερέιρα από τα δεξιά. Δυστυχώς έχουμε τον Λιμιό τραυματία και δεν τον έχω πάρει στην αποστολή. Θα είχε βοηθήσει πάρα πολύ ο Λιμιός, ήταν εξαιρετικός το πρώτο match. Κόρνερ με τον Ντεμπελέ, θέλει λίγο προσοχή τώρα εδώ πέρα. Γενικά ο Βιλαβιτσέντσιο βγαίνει και μαζεύει. Ήρεμα, δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε. Βιλαβιτσέντσιο, μπορείς να δώσεις από τα αριστερά εδώ πέρα. Όχι, θα δώσεις το Χάρπερ. Εκείνος στον Μακρόρι που σκόραρε το πρώτο γκολ για σήμερα. Χανιώτης από τα αριστερά, για να δούμε. Χανιώτης ανεβαίνει. Ανεβαίνει και του δίνουν χώρο. Του δίνουν χώρο, δίνει στο Φερέιρα από τα δεξιά. Φερέιρα μέσα στην περιοχή. 3-1. Μάριο Φερέιρα και νομίζω ότι κάπου εδώ δεν έχει ελπίδες πλέον η Tottenham. Πάρα πρέπει να γίνουν θαύματα, πράγματα και θαύματα για να περάσει αυτή τη στιγμή. Τότε να πρέπει να σκοράρει άλλα 5 γκολ για να περάσει. Νομίζω μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο να χάσουμε 6-3. Οπότε ο Μάριο Φερέιρο, ο οποίος ήρθε από τα δεξιά και ήταν η χρυσή αλλαγή, τρομερή η διορατικότητα του Χανιώτη, όπου βλέπει το Φερέιρα, φτάνει κατά μέτωπο με το Ρούγι, ο οποίος κάνει κακό παιχνίδι και μας έχει βοηθήσει, μας έχει δώσει την ευκαιρία να πάρουμε αυτή την σπουδαία πρόκριση ο Ρούγι, νομίζω. Έχει κάνει το λάθος σε δύο περιπτώσεις και εδώ πέρα θα τον χρέωνα εγώ λάθος, γιατί θα έπρεπε να βγει στα πόδια του Φερέιρα και ό,τι γίνει. Κβμπένα τώρα από τα αριστερά θα δώσει και τον Γκέμπελς, έχει μπει και αυτός για να βοηθήσει, γιατί τότε να Κβμπένα δίνει στον Dier, ο Dier στον Έριξεν, ο Έριξεν δίνει στον Κουιζάντσε.
Κουιζάνσε θα κλειστεί, θα δώσει στον Ζιράρ, εκείνος στον Έριξεν, ξανά στον Ζιράρ, ξανά στον Έριξεν, κυκλοφορεί την μπάλα η Τότεναμ, βρωμάει τον γκολ όταν δείχνει τόση ώρα φάση, Ντιερ, Γκέμπελς, δίνει στον Έριξεν, η μπάλα πήγε στο δοκάρι, απεκρίσει ο Βιλαβιτσένσιο, πήγε στο δοκάρι και ξαναμάζει ο Βιλαβιτσένσιο, δεν ξέρω, Τσαλικίδη στο φάουλ. Είναι καλό δοκάρι και εξεπαφής ο Σάριτς Χότζιτς. Ο διαιτητής πάει, ο υπόπτης πάει σέντρα. Δεύτερο γκολ για τον Σάριτς Χότζιτς. 1-4 μέσα στην έδρα της Τότεναμ. Και πάμε μπροστά στους οπαδούς μας για να πανηγυρίσουμε αυτή τη σπουδαία πρόκριση στους 8 του Champions League. Η υπέρβαση έγινε, παιδες. Απέναντι σε μια τρομερή ομάδα σαν την Τότεναμ. Πετυχαίνουμε 4 γκολ. Πολύ κακή εμφάνιση από τον Ρούγι. Με 6 απόδοση. Τρομερή εμφάνιση για εμάς. Θα κάνουμε και την αλλαγή να βγει ο Μούρτζια, να μπει ο Σοάρες, θα έρθει ο Χάρπερ σαν box to box για να ξεκουραστεί και λίγο ο Μούρτζια, όπως έχει κάνει καλό παιχνίδι, πολύ καλό παιχνίδι. Ντεμπελέ στο corner εδώ πέρα. Ό,τι και αν κάνει τότε να μου θέλει 7 γκολ για να περάσει αυτή τη στιγμή. Θα πάρετε και έναν έπαινο. Θέλει 7 γκολ για να περάσει στα συνολικά σκορ, στο συνολικό σκορ. Φιλίπε δίνει στον Ζιράρ, εκείνος στον Ντεμπελέ. Ο Ντεμπελέ δίνει στον Φιλίπε, εκείνος στον Ντιερ. Ο Ντιερ, πολύ ωραία παλιά και τον Γκέμπελς. Διώχνουν η αμυντική μας, αλλά κόντερ πάνω στον Γκέμπελς. Βρέθηκε ο Κέιν, τρομερό positioning. 2-4 μειώνει ο Χάρι Κέιν για την Τότεναμ. Χάρι Κέιν, ας τους αυτούς τους losers. Έλα στην Εκιβόλου να κάνεις πράγματα και θάματα, ρε αγόρι μου. Είναι τρομερός, παιδιά, ο Χάρι Κέιν και στην πραγματικότητα είναι για μένα το καλύτερο φόρ αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Αλλά και στο παιχνίδι είναι από τα καλύτερα φόρ που υπάρχουν μαζί με Λαουτάρο Μαρτίνεζ, από τους έτοιμους, ας πούμε, παίχτες. Είναι τρομεροί. Εδώ πέρα διώχνουν οι αμυντικοί μας, παρά λίγο να κάνει το 3-4 η Τότεναμ. Τεμπελέ, Τεμπελέ η σέντρα, ο Γκέμπελς, χαμένη ευκαιρία, τρομερή χαμένη ευκαιρία από τον Γκέμπελς. Εντάξει, Γκέμπελς και Χάλαντ και λοιπά γίνονται πολύ καλύτεροι και από Κέιν και από Λαουτάρο και από λοιπά. Αλλά Κέιν και Λαουτάρο από τους... Καλά, ο Λαουτάρο δεν είναι τόσο έτοιμος, αλλά από τους έτοιμους επιθετικούς ο Χάρι Κέιν είναι με διαφορά ό,τι καλύτερο υπάρχει μέσα στο παιχνίδι. Λοιπόν, αρκετά κουρασμένοι παίκτες. Η μόνη αλλαγή που μπορούμε να κάνουμε είναι να βάλουμε το Χανιώτη από τα δεξιά και να φέρουμε τον Γκούτρι από τα αριστερά για να κλείσουμε τις αλλαγές μας στο 86. Θα πάρουν και ένα τελευταίο έπαινο οι παίκτες. Να χαρούμε όλοι μαζί μια τέτοια τρομερή πρόκριση. Σάριτς Χότζιτς το φάουλ, η μπάλα κοντράρει και ο Σάριτς Χότζιτς κάνει το hat-trick. Δώστε σε αυτόν τον goal, όχι θα το δώσει στο Harry Kane. Κρίμα, κρίμα πραγματικά, η μπάλα κοντράρει στο Harry Kane στο κεφάλι του. Και πετυχαίνουμε το 2-5 με 8 shoot συνολικά στο match. Η μπάλα πήγαινε out, γι' αυτό χρεώθηκε στο game. Με 8 shoot συνολικά στο match, 6 στο τέρμα, 5 goal, είναι απίστευτο. Είναι τρομερή κολομάδα αυτή που έχουμε κατεβάσει σε συγκεκριμένο match και αυτά τα πράγματα που έχουν γίνει. Άμα τα κάνει τότε να με αυτά, εντάξει, δεν ξέρω κι εγώ, θα το είχα σπάσει το ηλεκτρονικό. Παίρνουμε την πρόκριση. Προφανώς δεν θα δούμε την κλήρωση, γιατί στα knockouts δεν παίζονται όλα τα παιχνίδια μαζί. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε αρκετές εβδομάδες. Οπότε θα σας προτρέψω να πάτε στην περιγραφή κάτω στο Discord, να έρθετε στο Discord όσοι δεν είστε, γιατί θα ανεβάσω την κλήρωση των 8 των προημιτελικών με ποια ομάδα κληρωθήκαμε μέσα στο Discord. Οπότε να έρθετε να τη δείτε. Μπράβο στην ομάδα, κάναμε την υπέρβαση επιτέλους και πάμε για να κάνουμε την ανασκόπηση του επεισοδίου. Αυτό ήταν, παιδες, το επεισόδιο για σήμερα. Είδαμε τα δύο μάτς με την Tottenham. 3-1 νίκη μέσα στο Τάκη Σινετόπουλος με δύο γκολ του Σάριτς Χότζιτς, ένα του Φλορέσκου. Είχε μειώσει σε 3-1 ο Κέιν στο 75 και έδωσε ελπίδες την Tottenham για τη ρεβάνς. Και το επόμενο παιχνίδι που είδαμε ήταν μέσα στο Tottenham Hotspur Stadium. 2-5, τεράστια πρόκριση. Κοινική όσο δεν πάει η ομάδα. Με 6-7 σουτ γενικά σε όλο το μάτς. Όχι, 8-9 σουτ σε όλο το μάτς. 6-7 περίπου στο τέρμα, βάλαμε 5 γκολ, άλλα 2 γκολ ο Χρυβόγε Σάριτς. Ουσιαστικά και το αυτό γκολ του Χάρι Κέιν είναι γκολ του Χρυβόγε Σάριτς Χότζιτς, γιατί η μπαλά από το φάουλ του χτύπησε στο κεφάλι του Κέιν και μπήκε γκολ. Τεράστια πρόκριση, θα δούμε με ποιο θα κληρωθούμε στο επόμενο γύρο, στα προημιτελικά, όπου ήταν ο στόχος μας, να φτάσουμε επιτέλους στα προημιτελικά. Τώρα από εδώ και πέρα όλα μπορούν να συμβούν. Θα δούμε προφανώς στο επόμενο επεισόδιο τα match των 8 του Champions League. Δεν θα ασχοληθούμε με την Ελλάδα όσο παίζουμε Ευρώπη. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Ελπίζω να σας άρεσε το επεισόδιο. Ελπίζω να χαρήκατε κι εσείς που επιτέλους μετά από 7 σεζόν. Καλά, δεν παίζαμε κάθε σεζόν στην πρώτη κατηγορία. Αλλά μετά από 7 σεζόν
Κάναμε την υπέρβαση που ψάχναμε τόσο πολύ στο συγκεκριμένο save. Αφήστε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο γιατί βοηθάει πάρα πολύ. Τσεκάρετε την περιγραφή για χρήσιμα links για το manager αλλά και για το Discord και το Instagram. Να έρθετε να ακολουθήσετε για να ενημερώνεστε για lives και βίντεο. Σήμερα Δευτέρα θα δούμε το βράδυ live στο Twitch με το Μόναχο 1860. Σας περιμένω και εκεί πέρα, ακολουθήστε στο Twitch. Και μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά και γεια σας από μένα.